Γκίστ. Ο Κουκ δεν είναι, ξέρεις, το στυλ του NBA. Δεν είναι ο εντυπωσιακός playmaker που θα τραβήξει τον κόσμο. Αθλητικός. Είναι ένα playmaker ίσως βγαλμένο για την Ευρώπη. Το μαύρο κεφάλι. Κουκ. Χάρη την μπάλα από το μαρκάρισμα του Μασούλης. Προχώρησε καθυστερημένα από πίσω. Έξυπνα Λιθουανός. Ραμέλ Κάρι αυτή τη φορά μέσα. Το Μάκοβος είναι μέσα. Το χρειαζόταν αυτό και ο Παναθηναϊκός και ο Κάρι. Κοιτάξτε εδώ, πατώντας τη γραμμή. 5-4 για το Ραμέλ. Κοιτάξτε εδώ. Την προηγούμενη φάση. Αρκετές φορές και από την πρώτη φάση, μία φορά στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά σκόραρε και στη συνέχεια της και είναι μια επίθεση που τη χρησιμοποιεί πολύ ιδιαίτερα. Εξαιρετική ενέργεια του Μασούλη Σαπάς. Διαμαντίδης, Μπατής από την κορυφή. Ξεκινάει όπως ξεκίνησε και με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτός είναι ο λόγος που... 13-15, 1-17. Προσπαθεί να κλέψει ο Μπατής. Την μπάλα φτάνει στο Τέπιτς. Τέπιτς κλέβει ο Διαμαντίδης. Του κλέβει το πορτοφόλι. Και φάουλ αντιαθλητικό. Εδώ Μπατής και Διαμαντίδης πρεσάρουν τον Τέπιτς. Εδώ... Κάνουμε θα βγει αυτό το μαρκάρισμα. Φαίνεται πως δεν βγαίνει. Παπάς μετράει. Μετράει γιατί ο Παλάσιος άργησε να πηδήξει. Ήταν στο κατέβασμα την μπάλα. Ήταν τόσο ξεκάθαρο. Το είπαμε στην απευθείας μετάδοση. Κοιτάξτε εδώ, κατεβαίνει πια η μπάλα. Ολοκάθαρα. Πολύ αρτικό παιδί ο Παλάσιος. Ο Κολομβιανός, ο οποίος έκανε όνομα πέρσι με την Αντέρ, τον οδήγησε στο πρώτο. Μπάλα την παίρνει ο Μασιούλης. Χαμηλά με τον Σογκάιλα. Είναι πιο γρήγορος και τον παίζει στα πόδια. Ευστοχή, χωρίς να χρειαστεί προσπάθεια του Γκίστ. Να και να... Αυτό το ευέλικτο σχήμα ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι έχει μεγάλο αβαντάζ. Γιάνκοβιτς, όχι, κακό σου. Μασιούλης που είναι πολύ δυνατός και κοντά στο καλάθι. Ο Μασιούλης βάζει τα δύο τελευταία καλά στο Παναθηναϊκού. Διαμαρτύρεται το Μπάουμα ο παίκτης του. 22-23-31, κοιτάξτε εδώ, παίρνει το rebound το φάουλ από τον Σογκάιλα, ο οποίος φορτώνεται με το τρίτο του φάουλ. Ψηλά ο Γκίστ για το σκρίνι στην μπάλα. Διαμαντίδης. Γιάνκοβιτς δυνατά. Έρχεται ο Γκίστ. Μαζεύει μπάλα. Καταπληκτική φάση για τον Αμερικανό. Πάλεψε απέναντι σε όλους και όλα. Κοιτάξτε πόσο δύσκολα ορμητικά εδώ Γιάνκοβιτς αλλάζει. Γκίστ εκτός ισορροπίας. Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα 6-0. 35-34 στο ημίχρονο. Διαμαντίδης από τα 7. Το πρώτο σου τριό. Για 11 πανίδια. Διαμαντίδης, Φώτσης, Γκίστ για 3, μέσα και αυτό, 31-38, το περίφημο καλό δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού μόλις έχει ξεκινήσει και ελπίζουμε να συνεχιστεί. Πολύ ενέργεια, εάν βέβαια έπαιρνε και το αμυντικό rebound θα ήταν το τέλειο, αλλά σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και παίζει με ενέργεια στην άμυνα. Γκίστ για 3 και πάλι μέσα, 34-40, το κάνει σε κρίσιμες στιγμές, Φώτσης αστοχή. Πολύ ψηλά ο Παπάς εκθέτει τους ψηλούς της Γέτουγος και τον Σογκάιλα και τον Παλάσιος. Πολύ ψηλότερα τον Παπά, μαζεύει το rebound. Διαμαντίδης, Γκίστ, η προσποίηση απέναντι στον Σογκάιλα. Παίζει με τη δύναμή του και τον κερδίζει τον Σογκάιλα κατά τα κράτα. Ήτανε και φάουλ. Κατά τη γνώμη μου ήτανε και φάουλ με το σώμα του Σογκάιλα. Ψηλότερα όλος ο Φώτσης, μαζί με ο Μασιούλης, Ούκιτς. Φέτος λόγω του τραυματισμού του, είπαμε ακόμη δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως, δεν έχει τις γνωστές εκρήξεις. Γκίστ καρφώνει και δίσκο το φαουλ. Ο Γκίστ παίρνει το παιχνίδι πάνω του και σηκώνει τον πάγκο του Παναθηναϊκού και τον κόσμο στην κερκίδα. Εδώ καρφώνει. Ο Γκίστ που έχει φτάσει στους 14 και οι μπάλες πια πηγαίνουν πάνω του σε μια θέση που δεν είναι η δική του. Είναι τεσσάριο Γκίστ με 40-46. Λάθος την πάσα έρχεται ο Ούκιτς. Πετάει στον Γκίστ και θα καρφώσει. Μέσα σε αποθέωση 42-46 για τον κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει πετύχει τους 12 από 17 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Οι 12 από 17 είναι του Γκίστ. 42-46 η μικρότερη τιμή στη διαφορά εδώ και πολύ πολύ ώρα. Τέπιτς με αντίπαλο τον Μασιούλης. Τέπιτς, απίστευτη πάπα από τον Γκίστ, αλλά σε πρώτο χρόνο η άμυνα ήταν από τον Μασιούλης. Φώτσης για 3, για να δούμε. Φώτσης μέσα. 45-46 ο Παναθηναϊκός στον ένα πόντο. Και για να δούμε, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάξανε. Με συγχωρείς, αλλά αλλάξανε. Εγώ πάντα κρατάω στον μπάσκετ μικρό καλάθι. Κοιτάξτε εδώ τη δουλειά του Μασούλης και ο Γκίστ. Πριν κατέβει μπάλα, κόβει. Ναι, πολύ καθαρό το κόβει. Κάιλα, παρά λίγο το λάθος και προσπαθεί ο Μασούλης. Τρέχει και ο Μπατίστ. Κερδίζει μπάλα ο Αμερικανός. Έρχεται ο Μασούλης, θα καρφώσει η πρώτη λιμιαδάκη
Ο Μπατίστ, ο οποίος κάνει μια, κοιτάξτε εδώ, εντυπωσιακή και θετική ενέργεια. Τέσσερα dive στο παρκέ, δηλαδή όποιος πιο ομάδα που τύξει πιο πολλές φορές είναι αυτή που θα πάρει και ένα... Φώτσης από τα 9, από τα 9 ο Φώτσης, τώρα το καλάθι μεγάλο στο Γιώργο Κετσελίδη. Με είδες ότι σταμάτησα και να... Κοιτάξτε πού είναι ο Φώτσης, κοιτάξτε πού είναι ο Φώτσης, διορθώνω από τα 8.30. 50-46, time out σε λίγο μαζί. Γαλέπτου, ο Παναθηναϊκός τελείωσε το τρίτο με 25-8, ο Γκάιλα, τρεις πάνω του, κοιτάμε τον Μπατίστ. Μετά το δύο κλεψίματα, ο Μπατίστ φιλοδορεί με μια τάπα το σωστό. Στην άμυνα στην τρίτη περίοδο και είδαμε τα ευεργετικά αποτελέσματα. Μπατίστ από τα παλιά, Μπατίστ από τα παλιά. Όπως είναι ο Ούκιτς, ο οποίος τώρα θα πάρει και το τρίποντο. Θα το πάρει και θα το βάλει. Γιώργο. Είναι επειδή τώρα... Το Γέλοβατς, Ούκιτς, στα αργά πόδια του Σογκάιλα, χάνει την μπάλα από στιγμή. Σουτάρει, θα μπει η μπάλα μέσα, ναι και μπαίνει. 57-52 από τον Ρόκο Λενίου Ούκιτς. Φώτσης, χαμηλά στον Κίς με κοντήτρο αντίπαλο, γιατί το φοβήθηκε. Κάρι, δύσκολη ενέργεια, σε αυτά είναι καλός ο Ραμερκάρι. Ο Κίς νωρίτερα είχε κοντό αντίπαλο και ήταν στενά σε Ιμπούτης. Τέπιτς σε Ιμπούτης, δύσκολη ενέργεια και ο Μπράμος το φιλοδορεί μια πάπα. Υποτίμησε την άμυνα του Μπράμου. Ήταν σημαντικό. Κοιτάξτε να... εδώ, έχει πάρει το βήμα του σε Ιμπούτη, κοιτάξτε εδώ. Πηδάει ακριβώς και το μακρύ χέρι του Μπράμου, καθώς είναι ένα από τα παιδιά που έχει... Νεκό, ώστε να δυσκολέψει την πάσα μέσα στη ρακέτα και βέβαια αυτό το drive που έκανε τώρα ο Κάρι. 2-2 για τον Κάρι που είναι σαφές ότι θα πάρει εντολές. Δύσκολο match, derby. Για γερές καρδιές, γερά στομάχια και ψυχραιμία. Κις! Δεν έχει αντίπαλο με τον Γέλοβατς. Είναι πολύ αθλητικό στη στιγμή που ο Γέλοβατς δεν είναι τόσο αθλητικό παιδί. Κοιτάξτε εδώ πόσο πιο ψηλά το Γέλοβατς. Ο Κις, το οποίο, συγγνώμη Γιώργο, φτάνει τους 19. Θέλω να σταθώ όμως στην πάσα του Κάρι. Ήταν πάρα πολύ καλή η πάσα του Κάρι. Ο Γέλοβατς που είχε τεστραφάλω, αλλά και ένα να είχε. Αλλά να ο Κις θα πάρει τα βήματα και θα καρφώσει. Ο Παναθηναϊκός του προηγείται. 3,5 πριν από το φινάλε, 65-60 της Γέντουβος, γρήγορα τα ημάτσε λίγο μαζί. Φώτσης, Διαμαντίδης, ψηλά ο Κις για το σκύνο στην μπάλα. Διαμαντίδης, Κις, ναι, η γνωστή συνεργασία με την άλλη χουπάσα του Διαμαντίδη, τη Λόπα, κοιτάξτε εδώ. Μη πολλάσμα, λένε εδώ ο Κις, σήμερα ο οποίος φτάνει τους 23 πόντους, με ρεκόρ του Κις. Αλλά μπορεί να παίξει ο Μασούρης στο Γκάιλα. Βγαίνουν οι περιστροφές του Παναθηναϊκού σε Ιμπούτης. Η τάπα από τον Γκίστ. Ποιος έχει πατήσει όμως γραμμή έξω. Εξαιρετική άμυνα του Γκίστ. Πια 69-64. Διαμαντίδης για τρεις. 72-64. Με αυτό το τρίποντο Διαμαντίδης απλοποιεί τα πράγματα. Και Ούκιτς. Μασιούλης από την baseline και αυτό θα μπει μέσα. Τώρα όλα μπαίνουν, 74-64. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω ο Γιώργο, έχει αλλάξει, το πήρε το παιχνίδι. Έχει αλλάξει η ψυχολογία και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού βλέπουν πολύ μεγάλο το καλάθι. Έτσι και σουτάρουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο Μασιούλης Παναθηναϊκός χάνει μια διαφορά 10 πόντων. Ευστοχή όμως ο Διαμαντίδης, 76-72. Θυμίζουμε, το είχαμε πει και νωρίτερα, η διαφορά ήταν στον ένα πόντο στη Λιθουανία. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν οι δύο ομάδες, ο Διαμαντίδης ευστοχή στην κρίσιμη στιγμή και στις δύο βολές. Έχει 3-4. Κουκ. Ο Γκίστ τελειώνει το παιχνίδι. Καθώς η Λόμπα, η κάθε την πάσα στον Γκάλα δεν βγαίνει ποτέ. Και νομίζω, man of the match. Θα πάει όλο τον δρόμο προς το πουθενά. Μασιούλης, Ούκιτς και με τον Μασιούλης το παιχνίδι τελειώνει. Παναθηναϊκός, Λιέτουβος Τρίτας, 80-72 σε μια βραδιά που ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε σε μεγάλα
διαστήματα δεν έπαιξε καλό μπάσκετ. Όμως θα πάμε. Όχι, θα μείνουμε εδώ και θα πάμε λίγο να διαφημίσεις, να δούμε τα συγχαρητήρια μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων, το 80-72.